πράγματα παλιά που εμμύριζαν βαριά, με ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση, λερωμένο και σκαλισμένο σε πολλές μεριές με το σουγιά. Είχε δεξιά και αριστερά, απάνω τον αστάλο, τα ξύλινα κρεβάτια μας στα πλάγια κολλητά, που έμοιαζαν με στο θαμπών και ανάλαβαν σκοτάδι, φέρετρα που ξεχάστηκαν και μείναν ανοιχτά. Σε μια γωνιά τα μάρη μας, απ' έξω στολισμένο με ζωγραφιές χρωματιστές από περιοδικό ή γαλλικές φωτογραφίες εσχρές που παριστένουν το αμάρτημα της Ιδονής, το προπατορικό. Πάντα βασίλευε σιγή θανατηρή εκεί μέσα και περπατούσαμε όλοι μας στις μύτες των ποδιών και ήταν στιγμές που νόμιζες πως άκουες να χτυπούνε σαν το ρολόι μέσα στη σιγή η χτύπη των καρδιών. Και κόβε μόνο τη σιγή ο χτύπος της καμπάνας που πάνω στο καμπούνι αργά χτυπούσε τον ωρόν το πέρασμα με ένα βαρύ μαλλιπλημένον ήχο που πνίγονταν μέσα στη βουή του αγέρα και των νερών. Τις Κυριακές σαν είχαν δουλειά μονάχα οι βάρδιες, σε αυτήν εμαζευόμαστε και ανάβαμε φωτιά. Κι εσχρές σιγά, για τις γυναίκες λέγαμε ιστορίες, ή το φαΐ μας παίζαμε με πείσμα στα χαρτιά. Στην πλώρη αυτή κατέστρεψα τον ήρεμο εαυτό μου. Τιμήσανε και στον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο εις αναγνώριση της διαβίου προσφοράς διεκεκριμένου ανδρός στον τόπο και στη θάλασσα. Ναι, καλοσύνη να με τον βράβευσε. Η στοιχείο για αυτό που κάνω στα καρδάνα. Γιατί η καρδαμιλίτες οι καρδαμιλίτες μου γκρινιάζουν ότι δεν κάνω αρκετά στα καρδάμια και δεν κάνω στοιχείο. Λοιπόν, θα τους περάσω το μήνυμα ότι είμαστε ισόπαλοι. Τι να σας πω. Είπατε ότι είναι μεγάλη δύναμη και η ιστορία της θάλασσας και συμφωνώ. Είπατε και διαβάσατε τι ωραία παπίγγυλες που έδινε. Συγχαρητήρια. Ποια είστε, τι το κάνω αυτό. Και εσείς παιδιά είστε να μας συγκεκριμένοι. Τέτοια ταλέντα. Στολίζουν το νησί και τον πολιτισμό μας. Των πολιτισμών σας, πιο πολύ εσάς των αιώνων, γιατί εμείς λέει στα Καρδάμιλα είμαστε δωρείς και είμαστε για τα κατσάβρακα και για τις άλλες δουλειές, τις πιο αγρίκες και τις πιο τολμηρές στην Ακράμα. Εάν δεν βγεις και αυτή είναι αυτή,
να βλέπεις, δεν βλέπεις, δεν βλέπεις καινούργιους κόσμους. Και εγώ δεν... είπα προχθές αυτό το ανέκδοτο στον πρόεδρο και θα πρέπει να σας το πω. Μου είχαν γράψει και το λέμε ότι αν η Χίος λέει είναι ο Ιακώπολης της Ναυτιλίας, τα Καρδάμιλα είναι ο Παρθενώνας. Και είχα πρόθεση να του προσθέσω λέγοντάς του ότι βέβαια αν πάει στην Γροντάδο, στην Εγνούσα ή στη χώρα, τα ίδια θα ακούσει αντιστρόφος. Αλλά δεν το ξεπέρασα και δεν το μας το πούμε. Αν θέλω να συμπληρώσω ή να επαληθεύσω μερικά από αυτά που είπα και να σας πω ότι βέβαια, όπως ξέρετε, γεννήθηκα στα Καρδάμιλα πριν τον πόλεμο και από γονείς καρδαμιλίτες. Ο πατέρας μου με τσάκος, η μητέρα μου είναι το γένος του Γραίου. Και όταν έφυγε ο πατέρας μου το 40, άφησε τη μητέρα μου έγκυο. Ο πατέρας μου επέστρεψε 48, 8 χρόνια. Θητεία, βρήκε τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος από ό,τι είχε αφήσει εμένα και έτσι που ενόμισε πως ήμουν εγώ. Και του είπε, γεια σου, παιδί μου, Παναγιώτη, ενώ μιλούσε στον αδερφό μου, τον Ηλία. Αυτή περίπου είναι η διαδρομή. Εγώ, μια γενιά αργότερα, στην αρχή της δεκαετίας του 50, που έφυγα και ταξίδεψα στο μεταβαπόριο του Λιβανού, έμεινα μόνο 4 χρόνια. Γιατί τόσα χρειαζόταν τότε για να πάρω το δίπλωμα. Τα ξέρετε εσείς οι πιο... Δεν βλέπω πολλούς πιο παλιούς, δεν βλέπω πολλούς παλιούς, αλλά τα ξέρετε αυτά. Η ζωή ήταν τότε πιο δύσκολη στα βαπόρια από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά πάντα ήταν αξία, η ζωή ήταν ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ρομαντική από ό,τι είναι σήμερα, θα έλεγα. Το ρομαντική με όλη την καλή περιφέρεια. Και τώρα μας λείπουν εκείνα τα παλιά, αργά βαπόρια που μέναν ένα μήνα στα λιμάνια, που μας έδιναν την ευκαιρία να βγούμε, να γνωρίσουμε, να γνωριστούμε, να επισκεφθούμε μέρη αξιόλογα που είχαμε καιρό στο ταξίδι να τα διαβάσουμε και να τα αναζητήσουμε. Ενώ τώρα είναι όλα πιο γρήγορα, πιο μεγάλα, τα ταξίδια πιο βιαστικά. Τα πλοία μένουν στη ράδα, σπάνια μένουν στο λιμάνι, σπάνια πας δηλαδή σε ένα μέρος και είναι σαν να μην φύγες. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να μείνουν τα παιδιά στη θάλασσα. Γι' αυτό φεύγουν και εναλλάσσονται πολύ πιο συχνά. Και γι' αυτό όσο περνάνε τα χρόνια και ενώ πληθαίνουν, δόξα τω Θεώ, τα πλοία, τα λινόπλοια πλοία, τόσο πιο δύσκολα βρίσκομαι Έλληνες ναυτικούς. Και γι' αυτό η έκκλησή μου να ανοίξουμε ξανά τις αγκαλιές μας, τις αγκαλιές της θάλασσας στα παιδιά μας και να τις δείξουμε, να τα κάνουμε, να την αγαπήσουμε και αν ακόμα δεν θελήσουν να την κάνουν επάγγελμά τους, ας τη χαρούν με τις ομορφιές της και όλα αυτά που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει. Αυτά ήθελα να πω και να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ μια καλή, καλό από καλό καιρό να πούμε και καλή ευτυχία, χαρά για ειρήνη στα σπίτια σας, στον τόπο μας και στους ανθρώπους που μας ταξιδεύουν. Ευχαριστώ πολύ.